μας να εργαστούμε επί της ουσίας πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος. Φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη η χαρά μου να βρίσκομαι σήμερα εδώ ανάμεσά σας. Σήμερα το πρωί στη Λίμνο, συναντώντας τους απλούς και καθημερινούς ανθρώπους, ακούγοντας τις αγωνίες τους, τώρα εδώ στη Λέσβο, στην ολοκλήρωση ενός διήμερου συνεδρίου ουσιαστικού που κλείνει έναν μεγάλο κύκλο, είναι το 14ο στη σειρά Περιφερειακό Συνέδριο, στην Αντική κάναμε δύο, αλλά κλείνουμε έναν κύκλο Περιφερειακών Συνεδρίων στις 13 περιφέρειες της χώρας. Θέλω όμως ξεκινώντας να πω δύο κουβέντες για όλα όσα ακούγαμε και διαβάζαμε όλες αυτές τις μέρες από σειρά μέσων μαζικής ενημέρωσης για τούτο εδώ το συνέδριο. Κάποιοι εδώ και αρκετές μέρες επιδίωξαν να μην είμαι εδώ σήμερα το βράδυ. Κάποιοι επιδίωξαν να δημιουργήσουν κλίμα έντασης και τρομοκρατίας σε ένα πράγματι φιλιρινικό τόπο. Κάποιοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τις ειλικρινείς αγωνίες των κατοίκων αυτού του ιστορικού νησιού για να σπείρουν πόλωση και μίσος και να εξυπηρετήσουν σκοπιμότητες. Αλλά δεν τους κάναμε τη χάρη, διότι δεν φυγομαχήσαμε και δεν αποδράσαμε ποτέ, ούτε και τώρα, από τα προβλήματα, από την καθημερινότητα, από την καθημερινή πάλι για την επίλυση των προβλημάτων. Και είμαστε εδώ, στο 14ο Περιφερειακό Συνέδριο και μετά από 13 πετυχημένα συνέδρια μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχουμε δημιουργήσει πια έναν καινούριο θεσμό. Έναν θεσμό που από την πρώτη στιγμή ορισμένοι αμφισβήτησαν, ορισμένοι προσπάθησαν χωρίς όμως επιτυχία να υπονομεύσουν, να απαξιώσουν, ενδεχομένως και να ακυρώσουν με μοναδικό κριτήριο μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Για μας όμως είναι εντελώς διαφορετικό το κριτήριο, είναι το κριτήριο των αναγκών της κάθε περιφέρειας ξεχωριστά, των ετοιμάτων των πολιτών, αλλά και μιας βαθιάς πολιτικής υποχρέωσης που αισθανόμαστε απέναντι στις τοπικές κοινωνίες, της υποχρέωσης να κάτσουμε μαζί στο ίδιο τραπέζι, να διαφωνήσουμε, να αντιπαρατεθούμε, αλλά να κάτσουμε μαζί και να συνθέσουμε το σχέδιο για την επόμενη μέρα. Διότι είμαστε όλοι επιβάτες στο ίδιο πλοίο. Καθόμαστε στην ίδια όχθη του ποταμού και οφείλουμε να συνεργαστούμε για την επόμενη μέρα για την πατρίδα μας. Και αυτή η προσπάθεια που κάνουμε για πρώτη φορά στον τόπο να δούμε τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας όχι σαν ένα πλάνο που εκπονείται σε ένα γραφείο στο κέντρο, σε κλειστές πόρτες και κατευθύνεται προς την περιφέρεια, αλλά ως ένα μοσαϊκό με πολλές ψηφίδες που η κάθε μια έχει να κάνει με τα προβλήματα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε τόπου ξεχωριστά. Και αυτές οι ψηφίδες να αποτελέσουν τη συνολική εικόνα. Είναι μια εξαιρετική καινοτομία που πρέπει να έχει συνέχεια. Όπως επίσης εξαιρετική καινοτομία που πρέπει να έχει συνέχεια είναι η προσπάθεια διαλόγου, σύνθεσης, συνεννόησης με τις τοπικές κοινωνίες, την τοπική αυτοδιοίκηση και του τοπικούς φορείς. Και βεβαίως σε αυτήν την προσπάθεια διαλόγου δεν ερχόμαστε εμείς οι Υπουργοί που κάτσαμε σήμερα και συνεδριάσαμε το Υπουργικό Συμβούλιο, μια εκδοχή του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως κάναμε και στις άλλες 13 περιφέρειες, εδώ στη Λέσβο, δεν ερχόμαστε μονάχα για να βγάλουμε λόγους. Ερχόμαστε και για να ακούσουμε. Θα έλεγα κυρίως για να ακούσουμε. Να ακούσουμε ιδέες, προβληματισμούς και προτάσεις. Ακόμη και διαμαρτυρίες. Ακόμη και αυτούς που αποφάσισαν σήμερα να μην είναι παρόντες και παρούσες και κυρίως προηγούμενες, την προηγούμενη μέρα και τη σημερινή ημέρα εμείς και αυτούς τους θέλουμε και τους χρειαζόμαστε. Θέλουμε να ακούσουμε την κριτική τους ακόμη και αν αυτή είναι αυστηρή. Ακόμα θέλουμε να ακούσουμε εμείς που πρώτοι βρεθήκαμε να συνθέτουμε μαζί σας αγαπητή κυρία Περιφερειάρχη, να ακούσουμε και την κριτική σας ότι δεν σας ακούμε. Το θέλουμε και αυτό. Ακόμα και αν γνωρίζουμε ότι μπορεί πολλές φορές η κριτική να είναι ακραία, η κριτική και η διαφωνία και ο αντίλογος είναι πεμπτουσία της δημοκρατίας. Η σύνθεση έχει ιδιαίτερη αξία. Όμως, ξέρετε ποια είναι η διαφορά αλλά και η πεμπτουσία ταυτόχρονα της συμμετοχής και του διαλόγου από την άγωνη και την στήρα διαμαρτυρία. Αν ήταν σήμερα εδώ εκπρόσωποι φορέων που διαμαρτύρονται και εγώ μαζί τους στη διαμαρτυρία η δημοκρατία πρέπει να έχει και τη διαμαρτυρία και την κινητοποίηση και τα κινήματα αλλά αν ήταν εδώ χθες και σήμερα αυτοί οι εκπρόσωποι των φορέων που αποφάσισαν να απέχουν δεν θα τους ακούγαμε μόνο με προσοχή να διατυπώνουν τα προβλήματα, αλλά θα τους ζητούσαμε να διατυπώσουν και λύσεις στα προβλήματα. Και ξέρω καλά, όπως το ξέρετε κι εσείς, ότι όσοι επέλεξαν την αποχή, λύσεις δεν έχουν να προτείνουν και γι' αυτό ίσως διάλεξαν τον εύκολο δρόμο της φυγής από το τραπέζι του διαλόγου. Το δρόμο της έντασης, σε ένα περιβάλλον όμως ήδη επιβαρημένο από τα τρία χρόνια που διαρκεί αυτή η πρωτοφανής προσφυγική κρίση που έχει χτυπήσει την πόρτα μας και που εκ των πραγμάτων δημιουργεί δυσκολίες μεγάλες και αντιθέσεις που αποτελούν έφορο, γόνιμο έδαφος ώστε κάποιοι άλλοι, λίγοι ευτυχώς, να επιχειρήσουν να διαδώσουν ιδέες ξένες προς τις αρχές και τις αξίες του του τόπου του λεσβιακού λαού για να σπείρουν την οργή και τον διχασμό. Αλλά οι πολίτες, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών αυτού του ιστορικού τόπου ξέρουν καλύτερα έχουν βαθιά μέσα τους τις μνήμες τις μνήμες της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. Έχουν χαραγμένες μέσα τους τις εμπειρίες των πραγματικών λαϊκών αγώνων που εγγράφονται στην παράδοση της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Γι' αυτό και είμαι βέβαιος πως θα γυρίσουν την πλάτη σε όποιον θελήσει να παίξει επικίνδυνα παιχνίδια, μόνο και μόνο για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Και τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται με εντυπώσεις, αλλά με διάλογο, διαβούλευση, προτάσεις. Προτάσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Αυτό επιχειρήσαμε να κάνουμε Χθες και σήμερα στο συνέδριο το περιφερειακό για το Βόρειο Αιγαίο αυτό έχουμε κάνει και σε όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες και αυτό είναι που έχει ανάγκη ο τόπος τούτη την ώρα που εξέρχεται από μια δύσκολη και πολιετή περιπέτεια. Όταν όλοι στην Ευρώπη βλέπουν ότι ο λαός μας άντεξε η οικονομία άντεξε η χώρα ξαναστέκεται στα πόδια της. Όταν όλη η Ευρώπη συζητά για την ανάγκη να γυρίσει η Ελλάδα σε καθεστώς κανονικότητας. Όταν τις προηγούμενες μέρες στην Αθήνα ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που κάποιοι μάλλον ενοκλήθηκαν που ήρθε στην Ελλάδα, ίσως γιατί ήξεραν εκ των προτέρων ότι θα πει αλήθειες. Όταν ο Πρόεδρος Γιούγκερ μιλά για την καθαρή έξοδο από το πρόγραμμα μετά από 8 χρόνια το καλοκαίρι του 2018, τώρα δηλαδή σε λίγες μέρες, σε λίγους μήνες, όταν ο επικεφαλής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης μιλάει για άθλο του ελληνικού λαού και για πρωταθλήτρια χώρα στις μεταρρυθμίσεις, τι νόημα αλήθεια έχει, εμείς να αναλώνουμε χρόνο και φαία ουσία σε άγονες επικοινωνιακού χαρακτήρα αντιπαραθέσεις, σε αντιπαραθέσεις με μοναδικό στόχο τις εντυπώσεις. Εντάξει, αν η αντιπολίτευση επιθυμεί για λόγους εντυπωσιασμού να πείσει ότι η πραγματικότητα είναι άλλη επειδή δεν ταιριάζει στις επιθυμίες της, ας το κάνει. Εγώ προσωπικά, και θα συμβουλεύω και όλους εσάς να κάνετε το ίδιο, δεν πρόκειται να ακολουθήσω αυτό τον δρόμο. Δεν με αφορά μια σκιαμαχία χαρακομάτων, με αφορά η μάχη πραγματική η μάχη με τα προβλήματα, η μάχη της οικονομίας, η μάχη της ανεργίας, η μάχη της ανάπτυξης, η μάχη των επενδύσεων και της καινοτομίας, η μάχη και οι δυσκολίες της αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης, αυτές οι μάχες με αφορούν. Και αυτές οι μάχες πρέπει να αφορούν όλους μας. Εκεί πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις και όχι στη μάχη των εντυπώσεων και της επικοινωνίας. Διότι να πω και ένα τελευταίο για να πω στα ουσιαστικά του συνεδρίου. Ξέρετε, όσες δυνάμεις και αν συσπυρώσει κανείς, όσα κατεστημένα οικονομικά συμφέροντα, εκδοτικά συγκροτήματα και εξωθεσμικά κέντρα εξουσίας, όση παραγωγή προπαγάνδας και ψευδών ειδήσεων και να καταφέρει. Η πραγματικότητα είναι πεισματάρα και η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα, είναι εκεί, δεν αλλάζει. Και με αυτή στο τέλος της ημέρας το τέλο τη ημέρα, θα έχουμε όλοι να αναμετρηθούμε. Εμεί, φίλε και φίλοι, πολίτε τη Λέσβου, εδώ και τρία χρόνια παλεύουμε καθημερινά σε συνθήκε πρωτοφανή για τη σύγχρονη ιστορία του τόπου, θα λέγα εγώ, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά. Πρωτοφανή συνθήκε που έχουν να κάνουν με μεγάλε δυσκολίε, οικονομική κρίση, τα γνωρίζετε όλοι πρωτοφανή στην Ευρώπη. Η προσφυγική κρίση στις πλάτες τούτη της χώρας και τούτων των νησιών έπεσε η κρίση η μεγαλύτερη προσφυγική στην ιστορία της Ευρώπης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η αποσταθεροποίηση στη γειτονιά μας, βλέπετε τι γίνεται. Από την Συρία ως την Λιβύη και από την ίδια την Τουρκία ως το Βορρά. Και βεβαίως μπροστά σε αυτές τις δυσκολίες παλεύουμε για να μπορέσει αυτή η χώρα να αντέξει στις δυσκολίες και να δει μια καλύτερη προοπτική για το μέλλον. Ένα αύριο ελπίδας και προσδοκίες. Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια εμείς δεν θελήσαμε να έχουμε ποτέ τους ολιγάρχες. Δεν θελήσαμε να έχουμε ποτέ ανθρώπους της νύχτας ή των σαλονιών. Δεν θέλησαμε να έχουμε ποτέ συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια, διαπλεκόμενους εκδότες ή κρατικοδίαιοι τους επιχειρηματίες που νομίζουν ότι η χώρα τους χρωστάει και οι πολίτες τους χρωστούν. Εμείς θέλησαμε να έχουμε μονάχα έναν σύμμαχο. Την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, τους ανθρώπους του μόχθου και της δημιουργίας. Μα αυτούς πορευτήκαμε, για αυτούς δουλεύουμε καθημερινά, για αυτού δίνουμε τη μάχη και για αυτού θα τα καταφέρουμε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση παρά τι πρωτοφανεί δυσκολίε που αντιμετωπίζουμε. Και είναι πράγματι δύσκολη η προσπάθεια και το έργο. Οδηγούμε όμω τη χώρα έξω από τα μνημόνια και το καθεστώ τη Επιτροπή. Διαπραγματευόμαστε για πρώτη φορά επί της ουσίας μια ρύθμιση του χρέους για να γίνει βιώσιμο. Συγκροτούμε ένα αποτελεσματικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης σε διαρκή διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και τους παραγωγικούς φορείς. Θωρακίζουμε παράλληλα την ελληνική κοινωνία, την ελληνική πολιτεία απέναντι στη διαφθορά και στείνουμε στα πόδια του αυτό το πιο δύσκολο μετά από τόσες πληγές μνημονιακές το κοινωνικό κράτος. Αυτές είναι οι δικές μας προτεραιότητες και επιτρέψτε μου σε αυτές τις προτεραιότητες να σταθώ περισσότερο σήμερα από κάθε τι άλλο. Και θέλω να ξεκινήσω προφανώς από το θέμα του προσφυγικού. Αν και το συνέδριο αυτό το διήμερο ήταν ένα αναπτυξιακό συνέδριο και όχι ένα συνέδριο για το προσφυγικό όπως κάποιοι δημιούργησαν την εντύπωση. Εν δεν μπορεί να συζητούμε εδώ στον τόπο αυτό που έχει περάσει τρία δύσκολα χρόνια, έχει δει δίκιο ο Δήμαρχος και συνεχίζει να περνά δυσκολίες, χωρίς να κουβεντιάσουμε σε βάθος το ζήτημα τούτου. Η περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου σηκώνει ένα τεράστιο βάρος, αυτή είναι η αλήθεια. Και θέλω ευθύς εξ αρχής να αποδεχθώ ότι η κατάσταση στη Λέσβο και στα άλλα νησιά, στη Χίο, στη Σάμο, στη Λέρο, κυρίως όμως αυτά τα Τρία νησιά, στη Λέσβο, στη Χίο και στη Σάμμο, η κατάσταση είναι δύσκολη. Και ειδικότερα εδώ, και ειδικότερα στη Μόρια, δεν μπορεί να είμαστε ούτε ευτυχεί, ούτε χαρούμενοι για την κατάσταση που συμβαίνει εδώ. Θέλω να είμαι ευθύ εξ αρχή, καθαρό απέναντι σα και απέναντι στον ελληνικό λαό και στο λεσβιακό λαό. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και για του μετανάστε, αλλά και για του. Πολίτες τις λέζω. Και για τους κατοίκους τις λέζω. Θέλω όμως να σας καλέσω να θυμηθείτε, όχι πολύ παλιά, τι συνέβαινε τρία χρόνια πριν. Όταν είχαμε τέσσερις και πέντε χιλιάδες την ημέρα και μονομερός οι βόρειοι γειτονέ μας αποφάσισαν με την ανοχή των Ευρωπαίων εταίρων μας, δεν θέλω να κρύβω ή να μασάω τα λόγια μου, να κλείσουν τα σύνορα και να κινδυνεύει η χώρα να γίνει ένα μαύρο κουτί. Και πρώτος που θα δεχόταν, αν θέλετε, το μεγάλο πλήγμα, αν δεν βρίσκαμε λύση, θα ήταν τα ίδια τα νησιά μας. Αυτή ήταν η κατάσταση τρία χρόνια πριν. Αυτού τους κινδύνους διαχειριστήκαμε. Και βεβαίως βρέθηκε το διάστημα εκείνο μια λύση την εφαρμογή της εξαιρετικά δύσκολη η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Σε αυτό το πλαίσιο είμαστε αναγκασμένοι να δουλεύουμε. Ένα πλαίσιο που αν δεν το είχαμε, τα πράγματα θα ήταν τρεις χειρότερα, ένα πλαίσιο όμως ασφιχτικό. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να συνεργαστούμε για να βρούμε λύσεις, για να ανακουφίσουμε την κατάσταση. Αν σα θύμισα όμω τι ζήσαμε πριν από τρία χρόνια και τι κινδύνου αντιμετωπίσαμε, οφείλω σε αυτό εδώ το νησί να θυμίσω και να πω χωρί υπερβολή ότι με την ανθρωπιστική στάση των κατοίκων τη Λέσβου και των άλλων νησιών, κυρίω όμω της Λέσβου, με την αλληλεγγύη του, με τη συμβολή του στη διάσωση των προσφύγων, οι κάτοικοι της Λέσβου, της Χίου, τη Σάμου, των άλλων νησιών, των Δωδεκανήσων, έσωσαν κυριολεκτικά το λέω αυτό, όχι την τιμή των Ελλήνων, έσωσαν την τιμή της Ευρώπης. Όταν κάποιοι άλλοι στα σύνορά τους χτίζανε φράχτες και τύχη και πετάγανε δακρυγόνα σε κυνηγημένους ανθρώπους. Εδώ δείξατε έμπρακτα ότι οι ανθρωπιστικές κρίσεις αντιμετωπίζονται μόνο με την ανθρωπιά την αλληλεγγύη, την πολλή πλευρή βοήθεια σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Και πρέπει να παραδεχθούμε ότι για τον κρατικό μηχανισμό η οργάνωση της υποδοχής και της φροντίδας τόσων πολλών ταλαιπωρημένων και πληγωμένων ανθρώπων ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Πόσο μάλλον που αυτή η κρίση βρήκε τη χώρα μας στην κάρδια μιας τεράστιας οικονομικής κρίσης και βεβαίως με πολλές χώρες, όπως είπα πιο πριν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αρνούνται να αναλάβουν το μερίδιο που τους αναλογεί. Το μερίδιο της ευθύνης και της φιλοξενίας των προσφύγων. Στο πλαίσιο όλων αυτών των δυσκολιών, αναγνωρίζουμε φυσικά ότι και λάθη έχουν γίνει και ελλείψεις υπάρχουν. Στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε όμως όσο πιο γρήγορα γίνεται και όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται αυτές τις ελλείψεις. Και βεβαίως να προσφέρουμε στους πολίτες το αίσθημα ασφάλειας που δικαιούνται να έχουν. Βασικό πρόβλημα που οφείλουμε για παράδειγμα να αντιμετωπίσουμε είναι η επιτάχυση των διαδικασιών ασύλου. Αυτό σημαίνει περισσότερους εργαζόμενους στην πρώτη υποδοχή, περισσότερους χειριστές στην εξέταση των αιτήσεων, συγκεκριμένη επικέντρωση των επιτροπών προσφυγών στα νησιά, περισσότερους διερμηνείς που θα διευκολύνουν την όλη διαδικασία και ακόμα χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί και τα οποία αφορούν τόσο τις τοπικές κοινωνίες όσο και τους πρόσφυγες. Στην κατεύθυνση αυτή το αναπτυξιακό μας πρόγραμμα εστιάζει σε έργα υποδομής που θα μείνουν αλλά και σε παροχές που θα ανακουφίσουν τους κατοίκους των νησιών που σήκωσαν το μεγάλο βάρος της προσφυγικής κρίσης. Έργα υποδομής που έχουν σχέση με το προσφυγικό και τα οποία θα υλοποιηθούν άμεσα. Όπως για παράδειγμα το αποχετευτικό δίκτυο της Μόριας, και ακόμα άμεσα θα θεσμοθετηθεί η παροχή αποζημιώσεων στους κατοίκους της Μόριας στη Λέσβο, αλλά και του χωριού Χαλκιός στην Χίο. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια σε στενή και καθημερινή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και με την τοπική κοινωνία όλες τις τις Αλλά εδώ θέλω να είμαι κατηγορηματικός θα συνεχίσουμε την προσπάθεια με πλήρη κατανόηση των δυσκολιών. Αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να ανεχθούμε την δολοφονική, την επιθετική συμπεριφορά κατά προσφύγων, ανυπεράσπιστων ανθρώπων και φαινόμενα όπως αυτό της προπερασμένης Κυριακής στην κεντρική πλατεία της Λέσβου. Όταν ελάχιστοι ευτυχώς εντός του νησιού καθοδηγούμενοι όμως από σκοτεινού ακροδεξιούς κύκλους εκτός νησιού, επιχείρησαν να σπηλώσουν την ίδια την ιστορία αυτού του τόπου και να αμαυρώσουν τη σημαία της πατρίδας μας, οργανώνοντας μια δολοφονική επιχείρηση μίσους που έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Και ξέρετε κάτι, τη σημαία της πατρίδας μας σε τούτο εδώ τον τόπο Τη σήκωσαν ψηλά οι παππούδε και οι γιαγιάδε πολλών λέσβιων όταν έφτασαν κυνηγημένοι από τη φωτιά και την καταστροφή με βάρκε από τα Ιβαλή, τη Σμύρνη, το Τσεσμέ για να ξαναρχίσουν τη ζωή του, να ξανασταθούν στα πόδια του, να επανενωθούν με του χαμένου συγγενεί του. Τη σημαία τη πατρίδα μα τη σήκωσαν ψηλά ξανά σε αυτόν εδώ τον τόπο οι άνδρες και οι γυναίκες του ΕΑΜ που ηγήθηκαν της απελευθέρωσης της Λέσβου από τον ναζισμό. Οι Λέσβοι αγωνιστές που πλήρωσαν με τη ζωή τους βαρύ τίμημα για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Δεν μπορούμε λοιπόν, δεν μπορούμε να ανεχθούμε και δεν θα ανεχθούμε να σπηλώνουν αυτή τη σημαία η πολιτική απόγονη του ναζισμού εκμεταλλευόμενοι ακόμη και τη δίκαιη όπως προείπα αγωνία πολλών κατοίκων του νησιού. Η αστυνομία και η δικαιοσύνη στην χώρα μας που είναι κράτος δικαίου προστατεύουν τα δικαιώματα και ο ρόλος τους είναι να τιμωρούν τους παραβάτες. Ειδικότερα αυτούς που επιδιώκουν ακόμα και να βλάψουν σωματικά ανυπεράστιους ανθρώπους, γυναίκες και παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα και θέλω να είμαι καθαρός. Και βεβαίως θα συμφωνήσω με αυτό που υπόθηκε. Προ δεν είναι οι άνθρωποι που ανησυχούν ακροδεξί. Αλλά και ούτε θα τους χαρίσουμε στην ακροδεξιά. Θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Για να τελειώνουμε. <κλήσεις> Φίλε και φίλοι, από όλε τι ομιλίε που άκουσα, και κυρίως από τη συνεδρίαση που είχαμε λίγο πιο πριν. Αυτό το μήνυμα Υπουργικό Συμβούλιο με τους βουλευτές των νησιών και τους εκπροσώπους το τοπικής αυτοδιοίκησης. Από όλε αυτές λοιπόν τις ομιλίες που άκουσα, νομίζω ότι ίσως το πιο σημαντικό θέμα, και όχι άδικα δικαίως, είναι το θέμα της νησιωτικότητας. Και βεβαίω το να λαμβάνει υπόψη η πολιτεία την ισιωτικότητα σημαίνει τρία πράγματα μεταξύ άλλων. Πρώτον, ότι εξασφαλίζει την ύπαρξη υποδομών, την παροχή υπηρεσιών και την προστασία του περιβάλλοντος. Δεύτερον, ότι προσφέρει ελαφρύνσεις σε τιμές και κόστη, ώστε να μην επιβαρύνονται δυσανάλογα πολίτες και επιχειρήσεις σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Και τρίτον, ότι επιδιώκει να αναπτυχθούν οι ιδιαίτερε οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες των νησιωτικών περιοχών, ώστε να υπάρξει ανάπτυξη. Και η μεταφορά πόρων προς τις νησιωτικές περιοχές να υποκαθίσταται από επιτόπια παραγωγή πλούτου. Επομένως, αν αυτές είναι οι βασικές αρχές της νησιωτικότητας, η νησιωτικότητα απαιτεί έναν ιδιαίτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν εξετάζεται από την κυβέρνηση τόσο η εφαρμογή της ρήτρα νησιωτικότητας που θα αφορά όχι μονάχα έναν νόμο αλλά κάθε σχέδιο νόμου που από εδώ και στο εξής θα θεσμοθετείται και θα έχει πρόνοια και έγνοια για ξεχωριστές νησιωτικές πολιτικές Ολοκληρώνουμε ταυτόχρονα την επεξεργασία του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την Οργάνωση και Λειτουργία του Ερευνητικού Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ σχεδιάζουμε το νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή ενός αιτήματο δέκα ετιών που είναι το περιβόητο μεταφορικό ισοδύναμο. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Δήμαρχο που είπε ότι το μεταφορικό ισοδύναμο δεν υποκαθιστά την φορολογική πολιτική. Φορολογική πολιτική είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο, όπως λέμε, στην καθομιλωμένη. Αλλά επειδή εμένα μου αρέσει να λέω τα Ευαγγέλια ορθά, θέλω να πω και τα πράγματα ορθά. Αυτή τη φορολογική πολιτική δεν την εμπνευστήκαμε εμείς, βρήκαμε δεσμεύσεις. Δεσμεύσεις που τις έβαλαν επιτακτικά οι θεσμοί δεσμεύσει που μπήκαν στο μυαλό των θεσμών και μάλιστα των πιο σκληρών εξ αυτών από το περιβόητο mail Χαρδούβελη και κάποιοι που σήμερα μας κουνούν το δάκτυλο στο κρίσιμο δημοψήφισμα του Ιούλη του 2015 έλεγαν ναι και πάλι ναι σε αυτές τις δεσμεύσει. Για να είμαστε καθαροί και ειλικρινεί. Και τις δεσμεύσεις αυτές της φορολογικής πολιτικής εμείς ισολοποιούμε με έναν και κύριο στόχο, σφίγγοντας τα δόντια πολλές φορές, χωρίς να αγνοούμε ότι πολλές φορές είναι άδικες, αλλά με έναν και μόνο στόχο. Να μπορέσουμε να εξορροπήσουμε τα δημοσιονομικά, να πιάσουμε τους στόχους και να βγούμε καθαρά χωρίς νέες δεσμεύσει από αυτό το πρόγραμμα που επί μια οκταετία τρία προγράμματα στη σειρά έχουν οδηγήσει τη χώρα σε μια πρωτοφανή περιπέτεια. Και από εκεί και πέρα, έχοντα εξορθολογήσει τα δημόσια οικονομικά, έχοντα βάλει τη χώρα σε μια ρότα αναπτυξιακή, να μπορούμε αυτονόμω να χαράσουμε πολιτική και να βλέπουμε αδυναμίε, στρεβλώσει, προβλήματα. Πού πρέπει να δώσει, πού πρέπει να σφίξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Την πραγματικότητα την οποία την ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά και πολλές φορές παίζουμε ένα παιχνίδι υποκριτικό μεταξύ μας. Το μεταφορικό ισοδύναμο λοιπόν δεν είναι υποκατάστατο τη φορολογική πολιτική, την οποία θα ανακτήσει η χώρα μα με την έξοδο από το μνημόνιο. Το φορολογικό ισοδύναμο όμω είναι ένα πάγιο αίτημα. Το οποίο εμείς, εγώ προσωπικά, αισθάνομαι περηφάνεια που το καταφέρνουμε μέσα σε πλαίσιο μνημονίων. Διότι άλλε κυβερνήσει δεν το έφεραν όταν είχαν ανάπτυξη 3% και 4% και η χώρα οργάνωνε Ολυμπιάδες. Δεν σκέφτηκε ποτέ κανείς τα νησιά μας και την νησιωτικότητα. <Και> Αυτή είναι η αλήθεια. <Και> το μεταφορικό ισοδύναμο λοιπόν θα εφαρμοστεί πιλωτικά από 1η Ιουλίου του 2018 και από 1η Γενάρη του 2019 σε όλα τα νησιά πλην Κρήτης, Εύβοιας και Λευκάδας. Στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, οι αναπτυξιακέ δυνατότητε που είχαν παραμεληθεί στο παρελθόν πρέπει τώρα να αξιοποιηθούν δυναμικά, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή, η απασχόληση και τα εισοδήματα συνολικά. Μαζί με τη φροντίδα του περιβάλλοντο, τι υποδομέ και τι κοινωνικέ υπηρεσίε, αυτέ πρέπει να είναι οι κατευθύνσει των παρεμβάσεων τόσο των κρατικών πολιτικών, όσο και τη δραστηριότητα τη τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Άκουσα λοιπόν σήμερα πολίτες και εκπροσώπους φορέων να μου λένε κάτι ορθό κατά τη γνώμη. Ότι το μεταφορικό ισοδύναμο, δηλαδή η δυνατότητα να μετακινείται ο πολίτης, ο νησιώτης, αλλά και τα εμπορεύματα που έρχονται στο νησί, με το ίδιο κόστος με το οποίο μετακινείται ο πολίτης που κατοικεί στην ενδοχώρα, στο μεταφορικό αυτό ισοδύναμο πρέπει να συμπεριλάβουμε πέρα από τους πολίτες, πέρα από τα εμπορεύματα και τα καύσιμα. Διότι αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να έχουμε μία χειροπιαστή διαφορά στην καθημερινότητα του πολίτη. Θέλω λοιπόν να δεσμευθώ στο κλείσιμο του συνεδρίου ότι μαζί με τον αρμόδιο Υπουργό Νησιωτικής Πολιτικής που εξετάζουμε το σχέδιο νόμου που θα έρθει στη Βουλή. Θα δούμε όλες τις προϋποθέσεις ώστε να ενταχθούν και τα καύσιμα ώστε μεταφορικό ισοδύναμο να μην σημαίνει μόνο φθηνή μεταφορά από τη Λέσβο και τα άλλα νησιά προς το κέντρο, αλλά και φθηνότερη βενζίνη, φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης για τους νησιώτες μας, για τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών. Έρχομαι τώρα στον πρωτογενή τομέα του Βόρειου Αιγαίου που πιστεύω ότι έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης και αναδείχθηκαν σε αυτό το διήμερο συνέδριο. Βασικότερες καλλιέργειες είναι οι ελιές, είναι παγκοσμίως φημισμένο το λάδι, ιδίως εδώ στη Μητυλίνη, η αμπελουργία και τα κρασιά της Σάμου και της Λίμνου, τα κυπευτικά, η μαστίχα της Χίου, Βασικό ρόλο παίζει και η κτηνοτροφία, ιδιαίτερα στη Λέσβο και τη Λίμνο, αλλά και η μελεσοκομεία και η αλία. Βασικό αναπτυξιακό εργαλείο για τον αγροτικό τομέα σε όλη τη χώρα αλλά και στο Βόρειο είναι το πρόγραμμα αγροτική ανάπτυξη 1420. Στην περιφέρεια Βορείο έχει χωριθεί το 37% των πόρων του προγράμματο, που αντιστοιχεί σε έργα ύψου 38,5 εκατομμυρίων ευρώ. Μαζί με τα 23,5 εκατομμύρια του προγράμματος Λίντερ, το ποσό φτάνει συνολικά στα 62 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Ενώ στο πλαίσιο του προγράμματος 14-20 έχουν ενταχθεί και έργα συνολικού προϋπολογισμού 131 εκατομμυρίων, από τα οποία έχουν ήδη πληρωθεί 83 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, το συνολικό ποσό των χρηματοδοτήσεων στον αγροτικό κόσμο φτάνει περίπου τα 145 εκατομμύρια. Επιπλέον ρυθμίσεις έχουν προβλεφθεί για τη στήριξη της νησιωτικότητας. Το βασικό πρόγραμμα ενίσχυσης των νέων αγροτών, ειδικά για τα νησιά μας, αυξάνεται από 17.000 έως και 22.000 ευρώ. Όλοι οι δικαιούχοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, δεν έμεινε κανείς απ' έξω, ενώ για πρώτη φορά εφαρμόζονται για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις των μικρών νησιωτικών περιοχών προγράμματα ενίσχυσης ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχει επίσης ειδικό πρόγραμμα ενισχύσεων ύψους 24 εκατομμυρίων, το πρόγραμμα μικρών νησιών Αιγαίου που εφαρμόζεται κάθε χρόνο. Στόχος του είναι να τονώσει τον αγροδιατροφικό τομέα της περιφέρειας σε δύο βασικούς άξονες ενίσχυσης. Τη μεταφορά πρώτων υλών από την υπηρετική Ελλάδα στα μικρά νησιά, και τις εξαγωγές της τοπικής γεωργικής παραγωγής από τα μικρά νησιά προς άλλες περιοχές. Στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάμεσης αναθεώρησης, το πρόγραμμα αυτό θα αυξηθεί στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ειδικά για την ενίσχυση του συνεργατισμού και τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην αγροτική δραστηριότητα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα προχωρήσει, θα παραχωρήσει, με συγχωρείτε, ένα ελαιόκτημα 86,5 στρεμάτων με τα εφιστάμενα κτίσματα στην Κινσέπ Μοδούσα, στην περιοχή Κάτω Τρίτος Λέσβου. Εκεί θα αναπτυχθούν ε, δράσεις για τη δημιουργία επιδικτικού αγροκτήματος, την διατήρηση της ντόπια ποικιλία ελιά και την ενίσχυση εργαστηρίου ελαιολάδου που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις. Στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου επίσης για τον τομέα ε, αγροδιατροφής έχουν υποβληθεί 3 τρεις προτάσεις με προϋπολογισμό ύψους 3,1 ε, εκατομμυρίων ευρώ. Έρχομαι σε άλλα α, θέματα αναπτυξιακά, σε άλλους τομείς της παραγωγικής δραστηριότητα. Στον πρώτο κύκλο του αναπτυξιακού νόμου που ψηφίσαμε έχουν υποβληθεί στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συνολικά εννιά προτάσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις αφορούν ξενοδοχειακές επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 40 εκατομμυρίων ευρώ. Οι τρεις στον τομέα της αγροδιατροφής και οι άλλες δύο στον τομέα των υπηρεσιών. Με το πρόγραμμα «Επιχειρούμε έξω» προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων από το ΕΣΠΑ ενισχύονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας. Ήδη 11 επιχειρήσεις στο Βόρειο Αιγαίο έχουν ετηθεί χρηματοδότηση ύψους 455.000 ευρώ. Με το πρόγραμμα Ερευνό Καινοτομό Δημιουργώ» ενισχύουμε την έρευνα και την καινοτομία και την σύζευξή τους με την παραγωγή. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να αναπτύξουν την έρευνα στον τομέα τους καθώς και συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικού φορεί. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος στην περιφέρεια Βόρειο Αιγαίου βρίσκονται στο στάδιο της ένταξης 10 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού περίπου κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που θέτει η νησιωτικότητα αλλά και τις έκτακτες ανάγκες που δημιούργησε η προσφυγική κρίση το Υπουργείο Οικονομίας δημιούργησε το 2017 τα λεγόμενα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα Νοτιού και Βορείου Αιγαίου με στόχο να στηριχθούν με στοχευμένο τρόπο τα νησιά μας. Τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και συνάντησαν, οφείλω να πω, μεγάλη επιτυχία. Στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου εντάσσονται 44 έργα συνολικού προπολογισμού 44 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, 22 έργα προπολογισμού 22 εκατομμυρίων που είχαν υποβληθεί στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου εντάσσονται σε άλλα προγράμματα. Έτσι, χρηματοδοτούνται έργα υποδομών σε όλους τους τομείς, στην ίδρευση, την αποχέτευση, τα λιμάνια, την οδοποιία, τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την υγεία, την εκπαίδευση, σε όλους τους τομείς. Αλλά και παρεμβάσεις στοχευμένες που αφορούν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Πρόκειται για κρίσιμες υποδομές που αναβαθμίζουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες των νησιών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Τέλος, σχετικά με την υποστήριξη των Δήμων, το Υπουργείο Εσωτερικών δημιούργησε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αναφέρομαι στο πρόγραμμα Φιλόδημος, που είναι για πρώτη φορά μετά την κρίση ένα πρόγραμμα που ενισχύει ουσιαστικά την τοπική αυτοδιοίκηση με χορήγηση επενδυτικών δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών σε ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού και σε δημοτικέ επιχειρήσει με σκοπό την κατασκευή έργων υποδομή και κοινή ωφέλεια. Οι προπολογισμοί των Δήμων δεν επιβαρύνονται καθώς τα δάνεια αποπληρώνονται μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Επιπλέον, το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυση Δήμων έχει σαν στόχο τη χρηματοδότηση έργων προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών για του Δήμου όλη τη χώρα. Οι πόροι του προγράμματο προέρχονται από τον προπολογισμό δημοσίων επενδύσεων. Στου Δήμου τη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχουν παραχωρηθεί από το 2017 ω τώρα επιχορηγήσει συνολικού ύψου 7 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορούν την κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες, την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και την ενίσχυση των μικρών νησιωτικών δήμων. Έρχομαι τώρα σε έναν τομέα που πιστεύω ότι πάει πολύ καλά, δεν το γνωρίζουν πολύ, πάει πολύ καλά μέσα στην κρίση και μέσα στην προσφυγική κρίση, έχει όμως ακόμα μεγαλύτερα περιθώρια. Και αναφέρομαι στον τομέα του τουρισμού. Θέλω όμω μπαίνοντα στα θέματα τουρισμού να κάνω την εξή εισαγωγική παρατήρηση. Είναι γεγονό ότι η προβολή του προσφυγικού από ελληνικά και ξένα μέσα ενημέρωση είχε στιγμία αρνητική επίπτωση στον τουρισμό. Όμω αυτή η εξέλιξη έχει σχεδόν πλήρω ανατραπεί. Και οι προβλέψει λένε ότι αυτή η ανωδική πορεία θα συνεχιστεί. Θέλω να σα πω μόνο κάτι που μα είπε ο Υπουργό Τουρισμού στη σύσκεψη που κάναμε πριν από λίγο. Ότι το 2017 η Σάμος και η Χίος είχαν το μεγαλύτερο ρεκόρ αφήξεων από ποτέ άλλοτε. Όχι απλά τη μεγαλύτερη άνοδο σε σχέση με το 2016, από ποτέ άλλοτε. Και η Λέσβος ακολουθούσε ως δεύτερο μεγαλύτερο ρεκόρ. Κάποιοι λένε ότι μπορεί αυτό να οφείλεται και στο γεγονό ότι υπήρχε πολύ μεγάλη αύξηση των τουριστικών ροών, όχι μόνο των προσφυγικών, των τουριστικών ροών από την Τουρκία. Καλοδεχούμενοι. Όμω η πραγματικότητα είναι ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση στο, στο, στον τουρισμό στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και οι ενδείξει από τι κρατήσει λένε ότι και φέτο θα είναι μια εξαιρετικά καλή χρονιά. Θέλω να επισημάνω ότι η περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, που φαίνεται να ειστερεί από πλευρά τουριστικού δυναμισμού, βρίσκεται στην πραγματικότητα στη φάση συγκρότηση ενό νέου τουριστικού μοντέλου, αξιοποιώντα όλα τα πλεονεκτήματα, τα πολιτιστικά, τα ιστορικά, τα φυσικά, καθώ βεβαίω και το πλεονέκτημα τη ποιοτική εστίαση. Υπάρχουν στο Βόρειο Αιγαίο δεν ξέρω να το γνωρίζουμε όλοι, 21 παραλίες βραβευμένες με γαλάζια σημαία, ενώ το Βόρειο Αιγαίο είναι ένας κορυφαίος πολιτιστικός προορισμός με μνημεία του αρχαίου, του ρωμαϊκού, του βυζαντινού και του σύγχρονου πολιτισμού. Καθώς και μνημεία φυσικής ιστορίας, τα οποία στην πλειοψηφία τους έχουν υπαχθεί σε διεθνή καθεστώτα προστασίας. Το 2017 λοιπόν επισκέφτηκαν το Βόρειο Αιγαίο σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε εδώ 365.000 επισκέπτες. Ενώ οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 30% και οι εισπράξεις ισόποσα, κοντά στο 30%. Στα τέσσερα διεθνή αεροδρόμια της περιφέρειας Λέσβου, Σάμου, Χίου και Λίμνου εγκαινιάστηκαν το 2017 16 νέες απευθείας αεροπορικές συνδέσεις με την Ευρώπη και διακινήθηκαν περίπου 170.000 επιβάτες. Η αύξηση ήταν 18% σε σχέση με το 2016. Μια αύξηση που για τη Μητυλήνη, τη προσφυγική της προσφυγικής κρίσης και των μεγάλων προβλημάτων, έφτασε στο 37,5%. Οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις αφήξεις και οι υπάρχουσες δυνατότητες τροφοδοτούν έναν δυναμισμό στον τομέα των επενδύσεων. Μεταξύ άλλων, στην... Για μιλάμε για πτήσεις, έχουμε και το... Και ελπίζω να είναι τσάρτερ αυτό και να μεταφέρει τουρίστες. Οι εξελίξεις λοιπόν σε ό,τι αφορά τις αφήξεις και οι υπάρχουσες δυνατότητες τροφοδοτούν έναν δυναμισμό και στον τομέα των επενδύσεων. Μεταξύ άλλων στην περιφέρεια έχουν υποβάλει αιτήματα για αδειοδότηση τρεις ξενοδοχειακές μονάδες, έξι μονάδες ιαματικού τουρισμού, ένα συνεδριακό κέντρο και ένα σύνθετο τουριστικό κατάλημα που υπάγονται στην κατηγορία 4 ή 5 αστέρων και είναι δυναμικότητα άνω των 300 κλινών. Στο πρόγραμμα ενίσχυση τουριστικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για τον εξυγχρονισμό τους και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο Βόρειο Αιγαίο έχουν ενταχθεί 52 επιχειρήσεις για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων συνολικού ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ. Το Νοέμβριο δημοσιεύτηκε η πρόσκληση του προγράμματος ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατομμυρίων και η περίοδος υποβολής αιτήσεων λίγη ε, στα μέσα του μήνα που τρέχει. Επίσης, έργα τουρισμού για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχουν ενταχθεί και στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα και αφορούν δράσεις τουριστικής προβολής την ανάδειξη των οικοσυστημάτων μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, τη συντήρηση και ανάδειξη του απολυθωμένου δάσου στη Λέσβο, τη δημιουργία δικτύου πεζοπορικών διαδρομών στη Σάμο, την ανάδειξη του φυσικού τοπίου στην περιοχή Σπηλιά Πιθαγόρα στη Σάμο και την προστασία και φύλαξη του δάσους Ράντι στην Ικαρία. Έρχομαι τώρα στον τομέα του πολιτισμού. Έναν κρίσιμο επίσης τομέα διότι η Ελλάδα είναι αυτός ο συνδυασμό, δεν είναι μόνο η φυσική ομορφιά είναι ο συνδυασμός αυτής της ε, απαράμιλη ομορφιάς με τη βαριά πολιτισμική κληρονομιά και όλοι αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η ανάδειξη του πολιτισμικού φορτίου και για τον τουρισμό αλλά και για την μόρφωση των παιδιών μας τη γνώση της ιστορίας μας αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναδείξουμε και να φροντίσουμε το πολιτιστικό μας κεφάλαιο. Το Υπουργείο Πολιτισμού αναπτύσσει μια έντονη δραστηριότητα χάρη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας αλλά και χάρη στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού Βορείου Αιγαίου που έχει διαμορφώσει το Υπουργείο Οικονομίας. Μελέτες και έργα συντήρησης και αποκατάστασης ιστορικών μνημείων πραγματοποιούνται την ώρα στη Λέσβο, τη Λίμνο, τον Αϊστράτη, τη Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία. Η ειδική φροντίδα έχει ληφθεί για την αποκατάσταση των μεταβυζαντινών μνημείων της Λέσβου που επλήγησαν από τον σεισμό της 12 η Ιουνίου του 2017. Παράλληλα, έχουν αναλυφθεί κατάλληλε πρωτοβουλίες για την διαφύλαξη της άγλης πολιτισμικής κληρονομιάς, όπως η μαστιχοκαλλιέργεια Χίο η παραδοσιακή ναυπηγική η τεχνική της ξερολιθιάς καθώς και η τοπική παράδοση στην παραγωγή και την παρασκευή του α, ποτού, του εθνικού ποτού θα λέγε του ούζου που εδώ στη μιτιλίνη είναι ε, εξαιρετικό Από τις δεκάδες δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού στα νησιά της περιφέρειας εγώ θα αναφερθώ ενδεικτικά σε δύο Η πρώτη αφορά το μουσείο ελαιοτριβείο Βρανά στη Λέσβο, έργο της εταιρείας Αρχιπέλαγος, βιομηχανικό δημιούργημα της οικογένειας Αλεπουδέλη. Το μνημείο αποτελεί σημαντικό πολιτισμικό πόρο του τόπου και προβάλλει τη σημαντική παράδοση της τοπικής βιομηχανικής ελεουργίας στο νησί, ας μην ξεχνάμε, στο νησί του Οδυσσέα Ελίτη. Αλλά βεβαίως προβάλλει και το έργο πολλών λέσβιων δημιουργών που συνεισέφεραν στην πνευματική ζωή της Ελλάδας. Η τελική αποδοχή της δωρεάς εκ μέρους της εταιρείας Αρχιπέλαγος βρίσκεται στη φάση νομοτεχνικής επεξεργασίας. Η δεύτερη αφορά το Μεσονικό Κάστρο, στο Μόλιβο. Το έργο που θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού αφορά την στερέωση των βραχοδών πρανών του κάστρου, συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ. Και θα πρέπει να σημειώσουμε τέλος ότι το Υπουργείο Πολιτισμού στηρίζει και τις σύγχρονες πολιτιστικές δραστηριότητες στην περιφέρεια, οι οποίες έχουν αποκτήσει σημαντική απήχηση ακόμα και σε διεθνές επίπεδο. Και αναφέρομαι, θα καταλάβατε, στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών, στο νησί της Μαστίχας, στο Φεστιβάλ η ΡΕΑ ΠΙΘΑΓΟΡΙΑ, το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής στο Μόλιβο, το Μουσείο Βιβλιοθήκη του στρατή Ελευθεριάδη Τεριάντ, επίσης το Ιστορικό Αναγνωστήριο της Αγιάσου, καθώς και το Μορφωτικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα Νικόλαος Παπαδημητρίου με το μοναδικό ψηφιακό μουσείο του ζωγράφου Γιώργιου Ιακοβίδη. Αυτή λοιπόν τη μεγάλη πολιτιστική μας κληρονομιά οφείλουμε να την αναδείξουμε, να τη φροντίσουμε, να τη συντηρήσουμε. Έρχομαι τώρα στα ζητήματα των υποδομών. Το πρώτο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι η αντιμετώπιση των καταστροφών που είχαμε στον σεισμό του 2017. Υπήρξε άμεση, πιστεύω, ανταπόκριση των υπηρεσιών αλλά και προβλέψεις για ουσιαστικότερη στήριξη των πολιτών και την κάλυψη των έκτακτων στεγαστικών και άλλων αναγκών. Το σύνολο των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κάλυψε προϋπολογισμό περισσότερο από 43 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα χορηγήθηκε δωρεάν κρατική βοήθεια για την κατεδάφιση των πληγέντων κτιρίων που κρίθηκαν ετοιμόροπα. Ενώ, αν δεν κάνω λάθος, δήμαρχε 2,5 εκατομμύρια α, επιχορηγήθηκε ο Δήμος Λέσβου μεταφορά. Για την εναλλακτική διαχείριση των προϊόντων κατεδαφίσεων, για την διάσωση αλλά και την επαναχρησιμοποίηση υλικών στους παραδοσιακούς οικισμούς. Θέλω επίσης να αναφερθώ σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αφορά το κόστος των άγωνων αεροπορικών γραμμών. Για πολλά χρόνια το κόστος των άγωνων έφτανε τα 46 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Εξορθολογήσαμε το σύστημα, κάναμε διαγωνισμούς και το κόστος από τα 46 εκατομμύρια έπεσε στα 10 εκατομμύρια το χρόνο. Με τα χρήματα που εξοικονομήθηκαν το 2017 και το 2018, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προβαίνει τώρα στο διαγωνισμό, σε ένα διαγωνισμό για την προμήθεια ελικοπτέρων παντό καιρού για πτήσεις μεταφοράς επιβατών στο Βόρειο Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αφορά κυρίως τις αεροδιακομιδές, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο για, την, για τις τοπικές κοινωνίες των νησιών μας. Αυτό το παράδειγμα σας το έθεσα για να συνειδητοποιήσουμε ότι για δεκαετίες ολόκληρες υπήρξε σπατάλη χρημάτων αλόγιστη η οποία με μια λογισμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα τα οποία θα δώσουν α, πολύ συγκεκριμένες δυνατότητες στις τοπικές κοινωνίες. Επίσης, σήμερα προχωρούν έργα υποδομών που για χρόνια έμεναν στις εξαγγελίες. Βρισκόμαστε στη φάση ολοκλήρωσης της μελέτης για την νότια παράκαμψη Μητυλήνης και ο οδικός άξονας Καλονής Πέτρας επίσης. Ενώ προχωράει κανονικά η κατασκευή του οδικού άξονα Καλονής-Σιγρίου-Λέσβου. Το επιβατικό και το εμπορικό λιμάνι στο Σίγρι αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο του 2019. Ενώ προχωρούν το προγραμματικό σχέδιο του νέου και του παλιού λιμανιού της Μητυλήνης, η μελέτη αντιμετώπισης φαινομένων διάβρωσης στην ακτογραμμή ΕΡΕΣΟΥ, το προγραμματικό σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας του νησιού της Λέσβου, η μελέτη του φράγματος Τσικνιά, όπου θα ληφθούν υπόψη όλες οι περιβαλλοντικοί ε, παράμετροι. Ακόμα, προχωράει για δημοπράτηση το διαχειριστικό σχέδιο υδατικών πόρων περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ενώ σήμερα πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της νέας πτέρυγας του Βοστανίου Γενικού Νοσοκομείου της Μητυλίνης. <κλή> Έρχομαι στα θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Η κύρωση των δασικών χαρτών. Πιστεύω ότι έρχεται να λύσει σημαντικά προβλήματα που έχουν σχέση με την οικονομική εκμετάλλευση των δασικών εκτάσεων. Στα σχέδια του Υπουργείου Εμπορική Ναυτιλία είναι η νομοθετική ρύθμιση μέσα στο 18 που θα δώσει τη δυνατότητα τακτοποίηση γεωργικών. Με συγχωρείτε, του Υπουργείου Ενέργεια. Διάβασα η ΠΕΝ και μπερδεύτηκα. Του Υπουργείου Ενέργεια, λοιπόν, του Γιώργου του Σταθάκη, να προχωρήσει στην νομοθετική ρύθμιση που θα δώσει τη δυνατότητα τακτοποίησης εκμεταλλεύσεων σε εκτάσεις δαστικού, δασικού χαρακτήρα, τη δυνατότητα νομιμοποίησης υφιστάμενων κάμπινγκ και νομιμοποίησης υφιστάμενων κατασκηνώσεων, όπως και τη δυνατότητα χωροθέτησης νέων έργων υποδομής σε περιοχές Νατούρα. Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης χρηματοδοτεί με ειδικό μέτρο τη στήριξη της αναδάσωσης και της δημιουργίας δασικών εκτάσεων ένα μέτρο που ενεργοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μα. Σε ό,τι αφορά τι δασικέ πυρκαγιές, παρόλο που το 2017 δεν παρατηρήθηκε καμιά πυρκαγιά στο Βόρειο Αιγαίο, θα αξιοποιηθεί το πρόγραμμα κοινοφελού εργασία για την αντιπυρική προστασία των δασών και θα προσληφθούν στην περιφέρεια 193 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για αυτόν τον σκοπό. Οι κύριοι άξονε τη Εθνική Στρατηγική για τα Δάση θα αφορούν την οικονομία του δάσους, την κλιματική αλλαγή, την προστασία και τις οικοσυστημικές λειτουργίες, καθώς και τις λειτουργίες έρευνας, παρακολούθησης και διακυβέρνησης. Έρχομαι τώρα στα θέματα που αφορούν την ενέργεια. Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή μας πολιτική για τα νησιά του Αιγαίου, έχει ιδιαίτερη σημασία θα έλεγα από δύο απόψει. Πρώτον, γιατί το ενεργειακό τοπίο αλλάζει λόγω τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα για την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή. Και δεύτερον, γιατί η παραγωγή ενέργεια από ανανεώσιμε πηγέ αποτελεί για την περιφέρεια μια σημαντική αναπτυξιακή δυνατότητα μέσα την αξιοποίηση του πολύ υψηλού ενεργειακού δυναμικού. Για τον λόγο αυτό δημιουργήσαμε ένα σαφές, σταθερό θεσμικό πλαίσιο με δύο εργαλεία, το ειδικό χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και τι λεγόμενε ενεργειακέ κοινότητε. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού των ανανεώσιμων πηγών. Η διαδικασία αυτή θα αποτελέσει το αντικείμενο εντατική διαβούλευση με τι τοπικέ κοινωνίε, του παραγωγικού φορεί, τι αρμόδιε περιφερειακέ και δημοτικέ αρχέ. Αυτόχρονα με τις ενεργειακές κοινότητες δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα σε πολίτες αλλά και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να εμπλακούν στον ενεργειακό σχεδιασμό και να αποκτήσουν διτό ρόλο ως καταναλωτές αλλά και ως παραγωγοί ενέργειας. Τα λεγόμενα έξυπνα νησιά είναι αυτά τα οποία βασίζουν την ενεργειακή τους αυτονομία σε έξυπνους μετρητές για παραγωγούς και για καταναλωτές. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε πριν από λίγο καιρό με τη στήριξη του έργου Πράσινο, νησί στον Αϊστράτη καθώς και των υβριδικών έργων στην Ικαρία στα οποία περιλαμβάνονται μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα ενεργειακά νησιά εξετάζεται και η ένταξη στο πρόγραμμα και άλλων νησιών του Βορείου Αιγαίου όπως η Λέσβος και η Λίμνος. Η ανάπτυξη της γεωθερμίας επίσης είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο που αφορά τη Λέσβο, τη Χίο και την Ικαρία. Το Υπουργείο Ενέργειας προτίθεται να φέρει σύντομα σε διαβούλευση ένα νέο νομοσχέδιο για την αξιοποίηση της γεωθερμίας από τις τοπικές κοινωνίες για θέρμανση, αλλά και ως εργαλείο τουριστικής ανάπτυξης μέσα από τα ιαματικά λουτρά στον τομέα της ψηφιακής πολιτικής. Είχαμε πρώτα και κύρια την αντιμετώπιση του μαύρου στους τηλεοπτικούς δέκτες 410.000 πολιτών, όπως αυτή προέκυψε μέσα από την μετάβαση στο ψηφιακό σήμα. Έτσι σήμερα στα ψαρά και στους φούρνους πάνω από 466 νοικοκυριά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα απέκτησαν πρόσβαση στο ψηφιακό σήμα. Ενώ σύντομα θα καλυφθεί το σύνολο των αναγκών της περιφέρειας Βορειοαιγαίου μέσα από την δράση και την καθολική ε, τηλεοπτική κάλυψη. Και δεύτερον, δόθηκε πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών. Σύγχρονες ευρυζωνικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε 111 οικισμούς της Λέσβου και της Χίου και καλύπτουν συνολικά 21.000 κατοίκους. Επιπλέον, υλοποιείται δράση προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων για δωρεάν κινητή ή δορυφορική σύνδεση στο διαδίκτυο για όσους διαβιούν σε απομακρυσμένα νησιά. Ο σήμερα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό δεκάδες νοικοκυριά στον Ναϊστράτη, στις Σινούσες και στα Ψαρά. Και κλείνω, φίλες και φίλοι, με τα θέματα της υγείας. Στον τομέα της υγείας βρισκόμαστε, το γνωρίζετε καλά, σε μια διαρκή προσπάθεια επέκτασης και εξυγχρονισμού του εξοπλισμού στα νοσοκομεία μας, καθώς και κάλυψης των μεγάλων αναγκών σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διηγητικό προσωπικό. Η προσπάθεια αυτή αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Ακόμα και στις πιο δύσκολες δημοσιονομικέ συνθήκε στι οποίε βρεθήκαμε. Και βεβαίω αφορά την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Θέλω εδώ όμω να σα θυμίσω κάτι. Γιατί γνωρίζω ότι παρά τι προσπάθειες, τι δύσκολε και ουσιαστικέ προσπάθειε που έχουμε κάνει, κάθε φορά που προχωράμε σε μια διαδικασία πρόσληψης προσωπικού για τα δημόσια νοσοκομεία. Ξέρετε ποια είναι η κριτική που ακούμε από την άλλη πλευρά ότι θέλουμε να στήσουμε μια οικονομία κρατοκεντρική. Ότι θέλουμε τον κρατισμό. Ε, λοιπόν, πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν είναι κρατισμός να μπορεί ο πολίτης στη Λίμνο, στο Ναϊστράτη, στη Λέσβο, στα ψαρά, στα απομακρυσμένα και στα λιγότερα απομακρυσμένα νησιά, να έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αξιοπρεπή και ουσιαστική πρόσβαση σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο θα του δίνει τη δυνατότητα ανεξάρτητα από την οικονομική του κατάσταση να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια. Αυτή τη μάχη τη δίνουμε, δεν την τελειώσαμε ακόμα, έχουμε δρόμο πολύ μπροστά μας, είναι και μια μάχη με συμφέροντα έχω να πω εγώ. Δεν είναι μόνο μια μάχη με γραφειοκρατικές δομές που μας εμποδίζουν. Με συμφέροντα που έχουν επενδύσει στον χώρο της υγείας. Το μεγάλο πάρτι έγινε στα χρόνια της ανάπτυξης στο χώρο της υγείας και συνεχίστηκε δυστυχώς και στα χρόνια της κρίσης. Και να σου τα σκάνδαλα που αφορούν το φάρμακο, που αφορούν την προμήθεια των υλικών και να λοιπόν η βασική αιτία που το σύστημα υγείας αντιμετωπίζει τόσο μεγάλα προβλήματα και να λοιπόν γιατί βρεθήκαμε εμείς σε συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης και εξισορρόπησης να μαζεύουμε τα ασημάζευτα. Υπάρχει λοιπόν δρόμος μπροστά μας, αλλά δίνουμε προσπάθεια. Προσπάθεια που συνοδεύεται και με το οριστικό τέλος στο πάρτι της Πατάλης, με το οριστικό τέλος στο πάρτι της διαφθοράς και της διαπλοκής στη δημόσια υγεία, με το οριστικό τέλος και την κάθαρση θα πω εγώ για όσους όλα το προηγούμενο διάστημα έβαλαν το χέρι στο μέλι και αυτό αποτέλεσε μια ύβρη απέναντι στον ελληνικό λαό που δεινοπαθούσε για να ξεπεράσει την κρίση. Εδώ λοιπόν στο Βόρειο Αιγαίο βρίσκονται σε εξέλιξη έργα προμήθειας νέου εξοπλισμού για μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας στα νοσοκομεία Χίου, Λίμνου και Μητυλίνης συνολικής δαπάνης 13 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πρόγραμμα ειδικού σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο με πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων έχουν ενταχθεί τα νοσοκομεία Μητυλίνης, Ικαρίας, Λίμνου και ΣΑΜ. Η αύξηση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού είναι μια γενική κυβερνητική κατεύθυνση. Και από το 2015, στα 5 νοσοκομεία της περιφέρειας έχουν δημιουργηθεί 94 θέσεις γιατρών, από τις οποίες ως τώρα έχουν πληρωθεί 32. Γι' αυτό δηλαδή έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μα. Έχουν επίση γίνει 56 προσλήψεις μόνιμου λοιπού προσωπικού και πολλές ανάγκες καλύπτονται από προγράμματα του ΟΑΕΔ και επικουρικό προσωπικό. Φίλες και φίλοι, μπορεί να μακρηγόρησα, αλλά είναι αναγκαίο ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας ένα διήμερο συνέδριο, να αναφερθεί σε όσα περισσότερα, τον παίρνει ο χρόνο να αναφερθεί, από αυτά που ονομάζουμε συμπεράσματα του συνεδρίου και αποτελούν τις βασικές εξαγγελίες, αλλά και τον μπούσουλα, πάνω στον οποίο θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα. Εγώ θέλω απέναντι να σας πω κάτι, να δεσμευτώ για κάτι. Το κρίσιμο για μας τώρα δεν είναι αυτά που εξαγγείλαμε σήμερα. Δεν είναι αυτά που εξαγγείλαμε στα προηγούμενα 13 συνέδρια. Το κρίσιμο για μας τώρα και εκεί που θα κριθούμε από εσά σε 1,5 χρόνο είναι για το πόσα από αυτά, τι ποσοστό από αυτά που σήμερα εξαγγείλαμε, θα τα έχουμε υλοποιήσει μέχρι τον Οκτώβρη του 2019. Και αυτό είναι ο λόγος που έχουμε ήδη συστήσει. Μια ειδική ομάδα παρακολούθησης. Μια ειδική ομάδα παρακολούθησης για την υλοποίηση των δράσεων που εξαγγείλαμε. Όπου, παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν τελειώσει τα συνέδρια αυτά, έχει φτάσει σε ένα Υψηλό ποσοστό, κοντά στο 1 τρίτο. Έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται. Οι ρυθμοί βεβαίω πρέπει να ανέβουν, οι ρυθμοί στα Υπουργεία πρέπει να ανέβουν. Αυτό δεν θα γίνει χωρί τη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και εγώ λοιπόν θέλω να σα πω ότι αυτό το υπουργικό συμβούλιο που κάναμε εδώ στη Λέσβο θα επαναληφθεί για την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου σύντομα στην Αθήνα και σύντομα επίση θα επαναληφθεί δική μου επίσκεψη με κλιμάκιο υπουργών εδώ στο νησί σα και στα άλλα νησιά για να δούμε πώ προχωρούν και πώ υλοποιούνται αυτέ οι δεσμεύσει. <Κιλες> Φίλε και φίλοι, για μα η προοπτική ενό συμμετοχικού σχεδιασμού για την επόμενη μέρα της χώρας είναι κρίσιμη σημασίας. Περνάμε ένα σημαντικό κάβο σε λίγες μέρες. Θέλω να πιστεύω με τις καλύτερες δυνατές προοπτικές, τους καλύτερους δυνατούς ιονούς. Ανοίγονται μπροστά μας θάλασσες πιο ήρεμες. Όμως πιστεύω βαθιά ότι τώρα δεν είναι η ώρα να εφησυχάζουμε, αλλά τώρα είναι η ώρα να βάλουμε τα δυνατά μας, προκειμένου να κάνουμε πράξη την έξοδο της χώρας αυτού, από τα μνημόνια και την κρίση, αλλά και πράξη τον σχεδιασμό πολιτικής κομμένο και ραμμένο στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, κομμένο και ραμμένο στις δικές μας ιδέες και στις δικές μας αξίες, φτάνει πια 8 χρόνια, 8 χρόνια που η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός κυβερνούνταν από τεχνοκράτες από το εξωτερικό. Έρχεται η στιγμή που θα είμαστε εμείς υπεύθυνοι για τις δράσεις, τις πράξεις και τις παραλήψεις μας. Κάποιοι λένε ότι θα γεννούμε χωρί βαρβάρους. Σα διαβεβαιώνω, θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ελπίζω σε ένα μέλλον καλύτερο για τον τόπο, καλύτερο για τη χώρα, παρά τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουμε και για το νησί σα και για το Βόρειο Αιγαίο. Αυτό ο τόπο έχει δυνατότητε, έχει αναξιοποιητέ δυνατότητε να δουλέψουμε μαζί, παρά τι διαφωνίε μα, για να τι αξιοποιήσουμε. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά και τον Δήμαρχο και την Περιφερειάρχη για τη συνεργασία και τη φιλοξενία και ας διαφωνούμε σε πολλά. Και όλους εσάς που βρεθήκατε αυτό το διήμερο να συνεδριάζετε εδώ για, με αγωνία για την επόμενη μέρα του τόπου σας. Αλλά και αυτούς που καταθέτουν τη διαμαρτυρία, τη δική του άποψη, η συμμετοχή τους εδώ, τους διαβεβαιώνω, θα ήταν πολύ πιο δημιουργική. Και η διαμαρτυρία δεκτή, αλλά η συμμετοχή είναι κρίσιμη, διότι μόνο μέσα από τη συμμετοχή την, διαβούλευση και τη συναπόφαση μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις για την επόμενη μέρα και μαζί να δουλέψουμε για να τις υλοποιήσουμε. Δεν λείπει κανείς, δεν μπορεί να λείψει κανείς από αυτήν την κοινή προσπάθεια. Δεν περισσεύει κανείς από αυτήν την κοινή προσπάθεια. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Σας εύχομαι. Καλό αγώνα. Γεια σας. lo que, que